Ναι. Να μην τύχει. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο το αναδεικνύουμε και αυτό δυστυχώς εδώ και μήνες καθημερινά και δεν έχουμε σαφείς απαντήσεις, δεν έχει δοθεί λύση πρωτίστως, αυτό είναι το σημαντικότερο και δευτερευόντως δεν ξέρουμε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, είναι πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, να τον καλημερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε πολύ, να δούμε ποια είναι τα βασικότερα φάρμακα στα οποία έχουμε και αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα και ποιες είναι οι αιτίες. Κύριε Σκουντάκη, καλημέρα. Καλημέρα από Αθήνα. Καλημέρα σε όλους από Ηράκλειο Κρήτης. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην εκπομπή σας. Το πρόβλημα των ελλείψεων δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι αρκετά παλιό. Δείχνει τώρα όμως να χειροτερεύει δεδομένης της έλευσης της χειμερινής περίοδου, καθότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε αντιβιωτικά, εισπνεώμενα, τα φάρμακα τα οποία είπατε μόλις και τα οποία μας προβληματίζουν πάρα πολύ σε σχέση με την κάλυψη των ασθενών μας. Πού οφείλονται αυτές οι ελλείψεις, γιατί κύριε Σκουντάκη δεν είμαστε πλέον στην περίοδο της πανδημίας που ήταν κλειστά τα εργοστάσια πρώτων υλών σε Κίνα και Ινδία. Έχουμε πρώτες ύλες. Ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι έχει γίνει στην αγορά και έχει αλλάξει μέσα σε 2 χρόνια. Αυτό που χειροτερεύει αυτή τη στιγμή την κατάσταση και νομίζω ότι είναι η βασική αίτια των ελλείψεων είναι ότι οι εταιρείες, κάποιες από τις εταιρείες, όχι όλες για να είμαι δίκαιος, υποεφοδιάζουν την ελληνική αγορά του φαρμάκου με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Αυτό γίνεται γιατί έχουμε χαμηλότερες τιμές. Τις χαμηλότερες τιμές. Αυτό το έχουμε βασική... γιατί έχουμε τα clawback και τα rebate, τις επιστροφές. Είναι πολλοί παράγοντες. Σίγουρα η χαμηλή τιμή του φαρμάκου, έτσι όπως αποζημιώνεται από το ασφαλιστικό σύστημα εδώ στην Ελλάδα, είναι πολύ χαμηλή. Επομένως, δεν υπάρχει το κίνητρο για να διοχετευτούν αυτά τα φάρμακα στην ελληνική αγορά, αλλά σε άλλες αγορές, όπως είναι η Γερμανία, η Αγγλία, όπου δίνουν πολύ πιο ακριβές τιμές. Είναι λογική η αντίδραση αυτής της εταιρείας. Υπάρχει και το θέμα του clawback, όπως είπατε, των επιστροφών, των οποίων πληρώνουν οι εταιρείες στο ασφαλιστικό σύστημα όταν συνταγογραφούνται σε μεγάλο βαθμό τα φάρμακά τους. Είναι λοιπόν ένα πλέγμα παραγόντων οι οποίοι δημιουργούν αυτές τις ελλείψεις. Η πολιτεία όμως έχει τη βασική ευθύνη για όλη αυτή την κατάσταση. Μπορεί να φταίνουν οι εταιρείες, μπορεί να φταίνουν κάποιες φαρμακαποθήκες που κάνουν εξαγωγές, όμως η βασική ευθύνη βαραίνει την πολιτεία, γιατί αυτή είναι η οποία ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Και αυτή οφείλει να εφαρμόσει τον νόμο. Ποια είναι η πρότασή σας? Την επάρκεια των φαρμάκων. Ποια είναι η πρόταση των φαρμακοποιών για να λυθεί αυτό το θέμα? Νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Απλά δεν υπήρχε ελεγκτικός μηχανισμός μέχρι σήμερα και αμφιβάλλω αν θα υπάρξει και άμεσα. Ναι. Ο ΕΟΦ είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει τη βασική ευθύνη για τον έλεγχο της αγοράς του φαρμάκου. Τη δουλειά του δεν μπορούσε να την κάνει ή δεν ήθελε να την κάνει γιατί δεν είχε και το κατάλληλο κίνητρο, δεν υπήρχε το κατάλληλο προσωπικό, υπήρχε υποχρηματοδότηση. Παραιτήθηκε από ό,τι έμαθα τώρα και ο πρόεδρος. Έληξε η θητεία του. Είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ναι, ναι. Τι μεγαλύτερο κίνητρο από το να προμηθεύσει στην ελληνική αγορά με απαραίτητα φάρμακα να έχει ο ΕΟΦ δηλαδή? Ο ΕΟΦ είναι ένας κρατικός οργανισμός ο οποίος ελέγχει τη διακίνηση των φαρμάκων στην ελληνική επικράτεια. Έχει τη βασική ευθύνη και εκπροσωπεί την πολιτεία. Επομένως, είναι και το ελεγκτικό αυτό όργανο που πρέπει να εφαρμόσει τους νόμους που αφορούν τις ελλείψεις, την επάρκεια των φαρμάκων στις αποθήκες ή στις εταιρείες. Και έχω την αίσθηση ότι δεν το κάνει με πολύ μεγάλη προσήλωση. Άρα, έχει ευθύνη λοιπόν το κρατικό κομμάτι που είναι υπεύθυνο για την διακίνηση των φαρμάκων. Ευθύνη οι ιδιώτες δεν έχουν? Όλοι αυτοί που έχουν τις μεγάλες φαρμακαποθήκες, που ενώ λαμβάνουν φάρμακα ενδεχομένως και επιπλέον φαρμακευτικά σκευάσματα από την χοντρική αγορά, και αυτοί έχουν μια αγορά, αντί να τα δώσουν να τα διανύμουν στην ελληνική αγορά, τα στείλουν στο εξωτερικό για να πιάσουν τριπλάσια τιμή ή να έχουμε παράλληλες εξαγωγές δίνοντας το φάρμακο μέσα από το φαρμακείο. Όταν το φάρμακο φτάνει στην ελληνική αγορά, το φαρμακείο, σε μια τιμή Χ και είναι Χ πλάς, 2 φορές ή 3 φορές πάνω, το παίρνει από το φαρμακοποιό και το στέλνει στο εξωτερικό. Γιατί όλα αυτά δεν ελέγχονται, πρόεδρε μου, για πες μας. Τώρα τι να σας πω, ότι είναι τόσο φανερό πρέπει να το πούμε κιόλας, αλλά θα το πω γιατί προφανώς το κέρδος είναι που καθοδηγεί το οικονομικό κέρδος στην όλο κύκλωμα του φαρμάκου. Μάλιστα. Όπου υπάρχουν λοιπόν χρήματα διοχετεύονται τα φάρμακα, όπου δεν υπάρχουν χρήματα όπως είναι το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα, δεν διοχετεύονται επαρκείς ποσότητες. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να αλλάξουμε εδώ τις τιμές των φαρμάκων, να τα ακριβίνουμε για να πείσουμε τις εταιρείες? Για πείτε μας πώς θα γινόταν, ναι. Όχι βέβαια, φάρμακα. Γιατί να σας πω, αν το κάνουμε και αυτό, ούτε τα ασφαλιστικά μας ταμεία αντέχουν, ούτε οι μισθοί μας αντέχουν για να γίνει αυτό.
Μικρές διορθωτικές παρεμβάσεις στις τιμές μπορούν να γίνουν και με πολύ ελάχιστο κόστος, γιατί έχουμε και το φαινόμενο της υποκατάστασης. Όταν ένα φάρμακο φθηνό τελικά η εταιρεία το αποσύρει από την ελληνική αγορά, το αντικαθιστά η ίδια εταιρεία ή κάποια άλλη εταιρεία με ένα άλλο φάρμακο που έχει δεκαπλάσια ή εικοσαπλάσια τιμή. Επομένως και η προσήλωση σε πολύ χαμηλές τιμές δεν λειτουργεί τελικά με τον τρόπο με τον οποίο φανταζόμαστε. Μάλιστα. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπημένη τιμολογιακή πολιτική στον χώρο του φαρμάκου ώστε να εξασφαλίσουμε την επάρκεια. Κύριε Σκουντάκη, μέχρι τότε οι γονείς ταλαιπωρούνται. Έχουμε περιπτώσεις που γυρνάνε 2 και 3 φαρμακεία για να βρουν ένα φαρμακευτικό σκεύασμα. Αν βρουν, για τα μικρά τα παιδιά και τα μεγαλύτερα λίγο παιδιά. Ευτυχώς που έχουμε ινσουλίνες, προσοχή. Ναι. Το θέμα της ινσουλίνης είναι πολύ σημαντικό. Την είχαμε δει να είναι σε έλλειψη την περίοδο που μπήκαμε, που κλείσαν οι τράπεζες. Θα θυμάστε εποχές, κύριε Σκουντάκη, πολύ δύσκολες για τους ασθενείς. Ευτυχώς που με κάποιον τρόπο τα καρδιολογικά, με κάποιον τρόπο τα βρίσκουμε σε μια χώρα που η φαρμακευτική της βιομηχανία είναι σχεδόν από τις καλύτερες της Ευρώπης. Έτσι, απλά δεν έχουμε πρώτες ύλες. Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την επικοινωνία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, είστε εξαιρετικός. Εξαιρετικός στο λόγο. Και άμα την άφηξή σας στην Αθήνα, σας περιμένουμε να έρθετε εδώ από το στούντιο να μιλήσουμε λίγο πιο εξειδικευμένα για το τι σημαίνει φάρμακο διανομή στην Ελλάδα και παραγωγή του. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, κύριε Σουντάκη. Ευχαριστώ και πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε. Έλα κοντά να κάτσουμε.